Πλέξαμε τη στήρα αυτονόητο για την ιδιαίτερη πατρίδα μου και συνεπώς ήθελα να την τιμήσω και να προσφέρω κι εγώ κάτι από τη μεριά μου. Το θέμα μας είναι γυναικολογικός καρκίνος και τι νεότερα δεδομένα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και να σας πω ότι ο γυναικολογικός καρκίνος έχει κάνει τεράστια βήματα, τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά και την πρόληψη και την θεραπευτική αντιμετώπιση. Όσον αφορά την πρόληψη, ιδιαίτερα για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, μπορούμε να πούμε ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι θάνατοι από τον καρκίνο του τραχύλου. Και αυτό οφείλεται στο ότι ο καρκίνος τραχύλου της μήτρας έχει προκαρκινικά στάδια, τα οποία μπορούμε σήμερα πολύ εύκολα να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε. Άρα η γυναίκα να μην φτάσει στον καρκίνο και κατά συνέπεια στο θάνατο. Ελπίζομαι δε πάρα πολύ στην πρόληψη του καρκίνου τραχύλου της μήτρας και στα εμβόλια τα οποία έχουν μπει πια στη ζωή μας και ελπίζομαι ότι σε επόμενες γενιές τουλάχιστον θα φτάσουμε κάποτε να μιλάμε για ένα καρκίνο που το λέγανε καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτό είναι το όνειρό μας, τα κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί θα το δείξει η περαιτέρω έρευνα τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά για την θεραπευτική αντιμετώπιση, μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά βήματα. Γίνεται πολύ καλή αντιμετώπιση, δίνουμε πολύ καλά περιθώρια και θεραπεία οριστική, μπορώ να πω, σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να είναι στα αρχικά στάδια από αυτό είναι στόχο με την πρόληψη. Όσον αφορά την εξέλιξη, τα νεότερα δεδομένα για το γυναικολογικό καρκίνο, ότι φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο. Βέβαια, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, βέβαια, σε γυναίκες που έχουν πολύ αρχικό καρκίνο, με ειδικά πρωτόκολλα, με καλούς προγνωστικούς παράγοντες κτλ. Πάντως, φτάνουμε στο σημείο σήμερα να λέμε ότι ξέρεις, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη γυναίκα αυτή συντηρητικά, χειρουργικά φυσικά, να δώσουμε δυνατότητα να κάνει ένα παιδί και να επανέλθουμε μετά από κάποιο διάστημα, αμέσως μετά, θα έλεγα καλύτερα, να αντιμετωπίσουμε τη γυναίκα ριζικότερα, ώστε να εξασφαλίσουμε και την επιβίωση της υγείας. Οι στόχοι του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν νεότερα δεδομένα όσον αφορά το γυναικολογικό καρκίνο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο καρκίνος του τραχύλου, ο καρκίνος του ενδομητρίου, ο καρκίνος των οειδικών και διάφοροι άλλοι σπανιότεροι καρκίνοι, όπως είναι του εδίου και του σαλπίκων. Βεβαίως, ο στόχος του κάθε καρκίνου είναι να υπάρξει πρώιμη διάγνωση με σκοπό να έχουμε την πρόληψη του αποτελέσματος, δηλαδή της επιβίωσης. Γιατί όπως γνωρίζουμε, ο γυναικολογικός καρκίνος και ιδιαίτερα ο καρκίνος των οθικών αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου στις γυναίκες. Μετά από το καρκίνο των πνευμόνων, του μαστού, του εντέρου, είναι ο καρκίνος των οθικών. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια υπάρχει πρόληψη, όπως θα τονιστεί στο στρογγυλό τραπέζι που θα γίνει το απόγευμα, του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας με το εμβόλιο. Το εμβόλιο κατά του HPV ιού.